23χρονος Ραντιβίρ προσπαθεί με τη βοήθεια των ομοεθνών του να δέσει με ένα πανί το πόδι του που αιμορραγεί. Όπως καταγγέλει αυτός ο Ινδός εργάτης, το αφεντικό του τον πυροβόλησε γιατί διεκδίκησε τα δεδουλευμένα του. Περίπολα στο πόδι του, πήρε μια μαλλί στο ότι νοσοκομείο. Ο Ραντιβίρ, που δουλεύει νύχτα μέρα σε θερμοκήπιο στην περιοχή Ινόη του Μαραθώνα, αποφάσισε να πάει χθες το βράδυ στο σπίτι του αφεντικού του και να διεκδικήσει το ποσό των 2.000 ευρώ που του όφυλαν. Τρεις μήνες ήταν απλήρωτος και δεν μπορούσε πλέον να επιβιώσει. Στην αεροκατοικημένη περιοχή εδώ στο Μαραθώνα όπου βρισκόμαστε, χθες το βράδυ λίγο πριν τις 8 ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως οι γείτονες έντρομοι βγήκαν έξω να δουν τι συμβαίνει. Ο κύριος αυτός έχει θερμοκήπια με λουλούδια. Πήγε να ζητήσει τα χρήματά του και πάνω στη φασαρία επιτέθηκε με κάποιο μαχαίρι κάτι. Αυτός είχε την καραμπίνα μαζί του και τον πυροβόλησε. Ακολούθησε καυγάς. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Ινδός εργάτης κρατούσε μαχαίρι. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά. Ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου φέρεται να άρπαξε την καραμπίνα και να τον πυροβολεί, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Γενικώς υπήρχε μια φασαρία, άκουγα φωνές διάφορες από μακριά και κάποια στιγμή άκουσε και πυροβολισμούς. Τρεις ή τέσσερις κιόλας. Είναι παραβατικός στα πάντα του. Όταν λέω στα πάντα. Δεν υπάρχει γείτονας δίπλα του που να μην έχει τσακωθεί ή πλακωθεί στο ξύλο ή να είναι σε δικαστήρια. Ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαρκοπούλου, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.